Θα πάμε στην Ιαπωνία. Θα πάμε στην Ιαπωνία. Και συγκεκριμένα στο Κιώτο, από εκεί που έχουμε και τα πλάνα που παρακολουθούμε, είναι σημερινά, καθώς τώρα είναι 12 και 17 το βράδυ. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, αυτές ήταν οι ανθισμένες κερασιές. Στην περίοδο του Μαρτίου-Απριλίου στην Ιαπωνία είναι γνωστή και ως Hanami, όπου οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, κάνουν πικνίκ, απολαμβάνουν έτσι τον ερχομό της Άνοιξης. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, μια πολύ ιδιαίτερη συνήθεια. Το πρώτο σινιάλο της Άνοιξης. Ακριβώς, κάθε χρόνο. Ναι. Και φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αντώνη Καραΐσκο, είναι αναπληρωτής καθηγητής νομικής πανεπιστημίου του Κιώτο. Για να μας βάλει στο κλίμα και τα πλάνα είναι από τον κύριο Καραΐσκο. Κύριε καθηγητά, να σας καλησπερίσω. Τα έχουμε πει βέβαια, έχουμε συζητήσει και για το επιχειρήν και για την κρίση και για την κατάσταση των πανεπιστημίων στην Ιαπωνία. Πάμε να αλλάξουμε την ατζέντα για να μας μεταφέρετε το κλίμα εκεί με τις ανθισμένες κερασιές. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από το Κιόνιας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά. Όπως αναφέρατε, η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ ωραία τώρα. Η πόλη έχει παντού θυσμένες κερασιές και το ωραίο είναι και κάτι που συνδέεται με την ιαπωνική κουλτούρα, ότι οι κερασιές από την αρχή που, από τη στιγμή που ξεκινούν να ανθίζουν μέχρι να πέσουν τα άνθη, είναι μια περίοδος περίπου 2 εβδομάδων, εκ των οποίων περίπου 5 ημέρες είναι οι πιο όμορφες ημέρες. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι κάτι πολύ εφήμερο και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη ομορφιά και αξία στο όλο θέμα. Είναι τόσο εντυπωσιακό το θέμα, κύριε καθηγητά, που από ό,τι έχω ενημερωθεί καταφθάνουν και επισκέπτες. Βέβαια, λόγω πανδημίας δεν ξέρω η έκταση των επισκέψεων ποια είναι και το μέγεθος. Ωστόσο, έρχονται επισκέπτες από άλλα μέρη του κόσμου για να δουν αυτές τις εικόνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την περίοδο αυτή που έχουμε τις ανθισμένες κερασιές, καθώς και το φθινόπωρο που είναι τα κοκκινισμένα τα φύλλα, γενικά στο Κιώτο δεν μπορεί κάποιος να βρει ξενοδοχείο. Δηλαδή είναι όλα γεμάτα 100%. Και το θυμάμαι γιατί μου είχε ζητήσει ένας γνωστός μου που θα ερχόταν από το Τόκιο, το οποίο είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά με το γρήγορο το τρένο, το Shinkansen, και μου είχε ζητήσει να του βρω ξενοδοχείο κάπου γύρω. Δεν βρήκα στο Κιώτο. Και του βρήκα ένα δωμάτιο ίσα-ίσα στην Οσάκα, η οποία είναι μισή ώρα από το Κιώτο με το τρένο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσοι πολλοί επισκέφτονται αυτή την περίοδο κανονικά. Ναι. Τώρα βέβαια, όπως αναφέρατε, δεν έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό λόγω του ιού, αλλά έχουμε περισσότερο τουρισμό μέσα στην Ιαπωνία, γιατί όλοι οι Ιάπωνες βρήκανε μια ευκαιρία, δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη, να επισκεφτούν το Κιώτο και άλλες περιοχές χωρίς να υπάρχουν ξένοι τουρίστες. Δηλαδή είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Οπότε έχουμε πολύ κίνηση. Με την πανδημία, με τα κρούσματα, πώς θα πηγαίνετε, κύριε καθηγητάκη, στην περιοχή? Μιλάμε για μια περιοχή με τι πληθυσμό? Ναι, το Κιώτο, το οποίο είναι η παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, έχει πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο. Είναι μικρή πόλη για τα ιαπωνικά δεδομένα, γιατί το Τόκιο που είναι η πρωτεύουσα έχει πάνω από 10 εκατομμύρια κάτοικους. Αλλά γενικά τα κρούσματα στην Ιαπωνία έχουν πέσει σε όλη την Ιαπωνία. Και εμείς εδώ ποτέ δεν είχαμε αναγκαστικά μέτρα. Ήταν όλα τα μέτρα, τα λάμβαναν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα, αλλά δεν ήταν αναγκαστικά μέτρα. Δηλαδή πιο πολύ μας ζητούσαν να μένουμε στο σπίτι όσο μπορούμε, να μην βγαίνουμε έξω κτλ. Αλλά τώρα πλέον έχουν αρθεί και αυτά τα μέτρα και γενικά είναι ελεύθερη κίνηση. Αλλά οι Ιάπωνες γενικά έχουν την κουλτούρα να βάζουν μάσκα από παλιά, δηλαδή. Από παλιά, σωστό, όταν είναι ισχύει αυτό, κρυωμένοι. Ξέρετε, τους βλέπαμε γενικά επισκέπτες, ειδικά στην Αθήνα, στο μετρό, πριν την πανδημία, και λέγαμε, μα για ποιο λόγο τώρα φοράει η μάσκα? Δηλαδή, ήταν ιδιαίτερη εντύπωση το θέαμα με τη μάσκα. Να που μπήκε η μάσκα στη ζωή μας και θα παραμείνει και για πολύ ακόμα. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν έχετε δει τις ανθισμένες ρουδακινιές στη Θεσσαλία. Δυστυχώς, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Να μπείτε στο διαδίκτυο λοιπόν, να περιηγηθείτε, να δείτε και την επόμενη φορά να μας συγκρίνετε τις ομορφιές της Ιαπωνίας με τις ελληνικές εδώ. Ευχαρίστω, θα το κάνω αμέσως μετά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας βέβαια από Κρήτη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.